Σοβαρέ είναι οι ελλείψει και στα φάρμακα στη Βενεζουέλα. Η κυβέρνηση επιχείρει να αντιμετωπίσει το ζήτημα με εισαγωγέ από Κούβα και Κίνα και γενώσιμα που παράγονται σε Ινδία και Βραζιλία. Ωστόσο, οι γιατροί υποστηρίζουν πω τα συγκεκριμένα σκευάσματα δεν είναι αποτελεσματικά ενώ καταγγέλουν παρενέργειε. Ο 8χρονο Πάολο Μαρκέ πάσχει από λευκαιμία και η μητέρα του Αδυνατή να τον βοηθήσει. <Και> δεν υπάρχει τίποτα και πρέπει να πάμε σε άλλε χώρε για να βρούμε φάρμακα και αυτό είναι κάτι που κοστίζει αρκετά. <Και> Δυστυχώ, η κατάσταση που βιώνουμε είναι τραγική. Υπάρχουν πολλά παιδιά και ενήλικε που πεθαίνουν γιατί δεν υπάρχουν φάρμακα για να θεραπευτούν. <Και> Το μεγαλύτερο πρόβλημα αντιμετωπίζουν άνθρωποι που πάσχουν από σοβαρέ και χρόνιες ασθένειες και δεν μπορούν να προμηθευτούν φάρμακα απαραίτητα για να κρατηθούν στη ζωή. Η κυβέρνηση αγοράζει αεροπλάνα, όχι φάρμακα. Με το ποσό που έδωσαν κατά αεροπλάνα θα έλυναν το πρόβλημα των φαρμάκων στη Βενεζουέλα. Βρήκαν δολάρια γι' αυτό, αλλά για εμά που υποφέρουμε από την έλλειψη φαρμάκων και τροφίμων δεν δίνουν λύση. Δεν έχω ακούσει τίποτα γι' αυτό. Οι νοσοκομιακοί γιατροί πάντω έχουν ήδη ζητήσει από τι υγειονομικέ αρχέ τη διεξαγωγή έρευνα για τα σκευάσματα εισαγωγή.